Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έπεσε η πρώτη καμπανιά από τη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Υπήρου για το περιβόητο σκάνδαλο Πάμε Στοίχημα της Θεός Νομαρχίας, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε ποτέ στα χρονικά του νομού μας. Συγκεκριμένα στην επίδοση του καταλογισμού για το ποσό των 142.989,97 ευρώ μέσω δικαστικού επιμελητή, προχώρησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Υπήρου στους τέσσερις εμπλεκόμενους θέους υπαλλήλους της Θέας Νομαρχίας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Οι οφειλές προς το ΙΚΑ που είναι μέρος του σκανδάλου Πάμε Στοίχημα της Θέας Νομαρχίας και παρακλάδι του κόμπου δεξαίρεσης μεγάλων οικονομικών ποσών από τους εμπλεκόμενους της υπόθεσης, ταλαιπώρησε επί δύο και πλέον χρόνια όλη την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αφού λόγω οφειλών της Θέας Νομαρχίας Κεφαλονιάς και ενίων περιφερειακής ενότητας κόλλησε όλη η ΠΗΝ με την αδυναμία λήψης της ασφαλιστικής ενημερότητας, μπλοκάροντας τις δουλειές μεγάλων χρηματικών ποσών στο Περιφερειακό Ταμείο για την εκτέλεση έργων και δράσεων. Αύριο στο ΑΚΑΣ, μέσω της πρώτης τηλεδιάσκεψης του Περιφερειακού Συμβουλίου, έλαβε χώρα χθες μεταξύ του Θέας Νομάρχη και Περιφερειακού Συμβούλου κ. Διονύση Γεωργάτου και του επικεφαλής της Ελλάδος Αντιπολίτευσης κ. Γιώργου Καλούδη, γράφει σήμερα η εφημερίδα Μερίσιο. Ο καυγάς έγινε σε τέτοια ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αν το συμβούλιο δεν γινόταν με τηλεδιάσκεψη, οι δύο άνδρες θα πιανόντουσαν στα χέρια. Ο κ. Καλούδης, μέσω της τηλεδιάσκεψης, αναφέρθηκε με συγχωρείτε στον κ. Γεωργάτο στην κακοδιαχείριση της Θέας Νομαρχίας Κεφαλονιάς και στην υπόθεση της υπεξαίρεσης Πάμε Στοίχημα. Μάλιστα, ο κ. Καλούδης είπε χαρακτηριστικά στον κ. Γεωργάτο ότι τόσα χρόνια κάνανε φτερά τα λεφτά της Νομαρχίας χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Ο κ. Γεωργάτος αντέδρασε πολύ επιθετικά προς τον κ. Καλούδη, χαρακτήρισε αθλειότητες όσο του καταλογίζει, ενώ τον χαρακτήρισε γελοτοπιό του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να κλείσει ο Δήμος την ερχόμενη Παρασκευή ως ένδειξη διαμαρτυρίας και συμπαράστασης για την ενδεχόμενη κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και στη μετάταξη των δημοτικών αστυνομικών στην ελληνική αστυνομία, καθώς και της κατάργησης και απόλυσης των σχολικών φυλάκων, αποφάσισε εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα που τέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης στο Σώμα και που απασχόλησε πάνω από δύο ώρες το Συμβούλιο, έφερε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων και Δημοτικός Αστυνομικός κ. Κώστα Διακάτος, ο οποίος το εισηγήθηκε. Σπίκα για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ο πολιτευτής και η matchmaker της Νέας Δημοκρατίας κ. Παύλος Παπαδάτος, αφού σε μεγάλη σύναξη που έγινε το περασμένο Σάββατο στο σπίτι του, στον Άγιο Κωνσταντίνο, δεν ανακοίνωσε πάλι τις προθέσεις του. Το μόνο που κατάλαβαν οι πολύ προσκεκλημένοι του ήταν ότι θα κάνει εξαγγελίες τον επόμενο μήνα, όπου θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη αιτήσια συναυλία του στον προάβλιο χώρο του σπιτιού του. Ελεύθεροι αφέθησαν χθες από την κυρία Εισαγγελέα και την κυρία Ανακρίτρια οι 10 συλληφθέντες από τις λιμενικές δυνάμεις την περασμένη Πέμπτη για την υπόθεση της λαθρεμπορίας μεγάλης ποσότητας τσιγάρων με τσιγαράδικο πλοίο. Συγκεκριμένα, οι δύο επιβαίνονται στο βοηθητικό φουσκωτό σκάφο του φορτηγού πλοίου Τάκεν Μπράου τη Νέα Μολδαβία. Ο 35χρονο Έλληνα και ο 28χρονο Λιβανέζο αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση τη εξόδου του από τη χώρα και την δίκλωση παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή διαμονή του δύο φορέ το μήνα. Στου 8 Ουκρανού, το πλήρωμα του Τάκεν Μπράου του επιβλήθηκε εγγύηση ύψου 6.000 ευρώ στον καθένα, οι οποίοι έω την καταβάλουν υποχρεούνται να παρουσιάζονται στι λιμενικέ αρχέ δύο φορέ την ημέρα. Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στην τακτική δίκη. Προχθές το μεσημέρι ολοκληρώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Λειψουρίου το πετυχημένο δεύτερο κεφαλαίων Basketball Camp, που συνδιοργάνωσαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Νεόλυ με τον ΑΣΚ, με το διαγωνιστικό μέρος, την απονομή βραβείων στους νικητές και αναμνηστικών σε παιδιά και προπονητές. Ο στόχος των δύο σωματείων ήταν να φέρουν παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ σε επαφή με καταξιωμένους παίκτες και προπονητές, καθώς και να προσεγγίσουν τους μικρότερους να ασχοληθούν με το εθνικό μας άθλημα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, Μαρτίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.